Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κύριε Βουλευτά, αγαπητοί φοιτητές, φοιτήτριες, συνάδελφοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά και αποτελεί βέβαια τιμή για μας που φιλοξενούμε ένα σημαντικό συνέδριο με θέμα τη δημοκρατία. Ο χώρος των πανεπιστημίων είναι χώρος δημοκρατίας, δημοκρατικής γνώσης, είναι χώρος δημοκρατικού πολιτισμού. Χωρίς την δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει επιστήμη, δεν μπορεί να λειτουργήσει πολιτισμός. Και είναι με ιδιαίτερη χαρά που φιλοξενούμε εδώ στις εγκαταστάσεις μας ένα συνέδριο το οποίο προβληματίζεται πάνω στις σύγχρονες έννοιες πλέον της δημοκρατίας. Εμείς, επειδή τελικά βλέπω και αρκετά νέα πρόσωπα που δεν γνωρίζουν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θέλω να σας πω πως είμαστε ένα πρωτοποριακό ίδρυμα, καινοτομικό ίδρυμα. Έχουμε και κατέχουμε υψηλή θέση στις κατατάξεις των πανεπιστημίων. Αρκεί να σας αναφέρω ότι στην ιατρική σχολή, στο λεγόμενο ΒΕΠ, στο διδακτικό ερευνητικό προσωπικό, είμαστε το μόνο πανεπιστήμιο στον Ελληνισμό, το οποίο έχει δύο κατόχους βραβείου Νόμπελ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, όχι μόνο για το δικό μας πανεπιστήμιο, αλλά για την Κύπρο, επειδή ακριβώς εκολάπτουμε και εμπεδώνουμε συνθήκες, όρους και προϋποθέσεις αριστείας. Και νομίζω ότι πάνω απ' όλα εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι πώς όλοι μαζί, διοικητικό και ερευνητικό προσωπικό, έχοντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και στη διδασκαλία και στην έρευνα αλλά και στις υπηρεσίες μας, έχουμε θέσει πάνω απ' όλα τον άνθρωπο, γι' αυτό μίλησα για ανθρωποκεντρική προσέγγιση, τον άνθρωπο στο επίκεντρο στον πυρήνα, αν θέλετε, της γνώσης και του πολιτισμού. Θέλουμε και πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο σε αυτό που τελικά είναι και το μέγα ζητούμενο στην εποχή μας. Πώς το Πανεπιστήμιο θα παράγει όχι μόνο χρησιμοθυρική γνώση, αλλά γνώση με κριτική σκέψη, αναλυτική σκέψη και πάνω απ' όλα δημοκρατικούς πολίτες. Με αυτά σας καλωσορίζω. Εύχομαι καλό, υποθέτω και πιστεύω, είναι το κλείσιμο του συνεδρίου σας. Να συγχαρώ την Αγόρα και βέβαια και την Εθνική Τράπεζα που συνέπραξαν έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το σημαντικό, θα λέγα, συνέδριο. Να είστε καλά, γεροί πάντα και με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Πρίτανη, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φοιτήτριες και φοιτητές, πριν απ' όλα σας ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ερχόμαστε από το Άλιον στην Αγία Νάπα του ξενοδοχείου, που για δύο μέρες συζητούσαμε για το μέλλον της δημοκρατίας. Αυτή η συνάντηση ήταν αρκετά πρωτότυπη και το οφείλουμε πολύ στον οργανωτή, τον κύριο οργανωτή αυτού του συμποσίου, θα έλεγα, τον Αντίνο του Μάζο, ο οποίος είναι επικεφαλής του Agora Dialogue, ενός διεθνούς οργανισμού που συζητά με ιδιαίτερο τρόπο θέματα που μας ενδιαφέρουν σε όλους τους ανθρώπους. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω τώρα αγγλικά, γιατί μου είπαν ότι είμαστε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και επειδή αυτή είναι και η παράδοση του Agora Dialogue. For two days we were discussing the future of democracy in a very interesting way, 25 of us, and we discussed the threats that democracy
is facing these days. We are coming out with great concern. One of the problems is inequality and globalization. Inequality, for instance, when 4% of the Europeans own 40% of the wealth of Europe. And this is becoming worse and worse. And globalization, which is used, utilized by multinational corporations, who also in cartels and in oligopolies increase tremendously their profits. People feel they remain outside of this and they react. And that will be one of the dangers of technology. The other is, of course, the immigration, which creates xenophobia and populism. And finally, technology, which is either the use of social media, where people learn the news, the fake news, the issue of employment, when robots are taking the position of humans, and finally the artificial intelligence, which really can be a duel between humans and machines. And we don't know the outcome. Well, I won't take you more of the time because you will hear the speakers. After the main statement, which will be made by Marilisa Xenagiacopoulou, the Minister of Administrative Reconstruction of Greece, you will hear a presentation of the conclusions by Dr. Manolis Melissaris, who is legal and political philosopher, Artemis Hatzivarnava, principal risk manager of KPMG Limited Cyprus, and Luca Caccelli, the professor of economics and former minister of the government of the Hellenic Republic. NC is the chair of the International Advisory Board of INERPOST. I am the president of INERPOST. INERPOST is a think tank which was founded by Erasmus Arsenis, and who is particularly loved in Cyprus for good reasons. The Athens Development and Governance Institute deals with issues of government and development in various ways that we organize in Athens. Thank you very much. And now, I would like to ask the Minister, την κυρία Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, να έρθει στο βήμα. Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ευχαριστώ. Κύριε Πρίτανη, αγαπητέ φίλε Κώστα Γουλιάμου, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, κυρία Λούκα Κατσέλη, κύριε Βουλευτά, αγαπητοί καθηγητές, φίλες και φίλοι, αγαπητοί φοιτητές, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ και θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πρώτα απ' όλα τον Πρίτανη, τον κύριο Γουλιάμου, για την ωραία αυτή αίθουσα και που μας φιλοξενεί σήμερα για την ολοκλήρωση των συζητήσεων. Και φυσικά τον φίλο Ντίνο Τουμάζο από το Agora Dialogue και την Λούκα την Κατσέλη και τον Σωτήρη τον Μουσούρη από το INERPOST. Και όλους όσοι συμμετείχαν. Πραγματικά είναι επίκαιρη και σημαντική αυτή η συζήτηση και ο προβληματισμός. Θέλω να πω ότι κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο αισθάνομαι μια ιδιαίτερη συγκίνηση. Γιατί ανήκω σε μια γενιά η οποία συνειδητοποιήθηκε και μεγάλωσε τη μεταπολίτευση και μέσα από την Κυπριακή τραγωδία. Και σε όποιες θέσεις υπηρέτησα στη διαδρομή μου την επαγγελματική, στα ευρωπαϊκά όργανα και την πολιτική, συνέβαλα και προσπάθησα πάντα να συμβάλλω για μία βιώσιμη και δίκαιη λύση του Κυπριακού και ιδιαίτερα τη δεκαετία του 90, όταν δώσαμε τη μάχη στα ευρωπαϊκά όργανα για την ενταξιακή πορεία της Κύπρου, μία διαδικασία που ήταν μία μεγάλη τομή για τα δίκαια της Κύπρου και για την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς πολιτικά προαπαιτούμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 20 χρόνια, 25 χρόνια από όταν μετά το 89,
Όταν ξεκίνησε αυτή η νέα φάση, στην αρχή υπήρχε μια μεγάλη εφορία τότε. Ήταν η στρατηγική επανένωση της Ευρώπης, υπήρχε η ελπίδα ότι ξεκινάει μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα. Πολλοί βιάστηκαν να μιλήσουν ότι ήρθε το τέλος της ιστορίας. Τελικά, φυσικά, η ιστορία δεν τέλειωσε και δεν μπορεί ποτέ να τελειώσει η ιστορία όσο υπάρχουν άνθρωποι και κοινωνίες που εξελίσσονται μέσα από τα προβλήματα και τις προσδοκίες τους. Αλλά αυτό που είδαμε να γίνεται ήταν να εξελίσσεται μία διεθνοποίηση των αγορών και μία παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, χωρίς έλεγχο και κανόνες. Είδαμε μία ανάπτυξη μεγάλη του χρηματοπιστωτικού συστήματος μαζί με τις νέες τεχνολογίες που υποβοήθησαν σε όλο τον κόσμο, χωρίς να υπάρχει ρύθμιση. Και είδαμε επίσης σταδιακά να κυριαρχεί το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και η οικονομία η διεθνοποιημένη πάνω στην πολιτική και στους θεσμούς. Και βέβαια φτάσαμε, όταν ξέσπασε πριν από 10 χρόνια και η διεθνής κρίση, να βλέπουμε τα απτά αποτελέσματα, τα οποία δεν είναι μόνο τα μεγάλα αποτελέσματα στην οικονομία, στην ύφεση και οι μεγάλες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, αλλά ζήσαμε την ίδια την υποβάθμιση των θεσμών, την περιθωριοποίηση και τα μεγάλα πλήγματα που έχει δεχτεί η δημοκρατική λειτουργία. Γιατί τελικά όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Γιατί είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης, συλλογικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς, αν επιβάλλονται κανόνες ή αν δεν επιβάλλονται. Και φυσικά και οι επιπτώσεις είναι πολιτικές. Και βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη σήμερα, μέσα από την αγωνία, την ανασφάλεια που ζουν οι λαοί, έναν ευρωσκεπτικισμό που δεν υπήρχε παλιά, γιατί η Ευρώπη ήταν η ελπίδα τη δεκαετία του 90, τα ίδια τα ευρωπαϊκά όργανα να έχουν να αποδυναμωθεί, άτυπες μορφές θεσμικές να δίνουν το στίγμα και να παίρνουν τις αποφάσεις και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και φυσικά να αναπτύσσεται έτσι το πεδίο για να αναβιώνουν φαινόμενα νεοφασιστικά, ακροδεξιά και μυσαλλοδοξίας, τα οποία δεν περίμενε κανείς ότι σε μία σύγχρονη Ευρώπη, σε ένα σύγχρονο κόσμο του 21ου αιώνα, θα βλέπαμε ξανά να σηκώνουν κεφάλι και να απειλούν με έναν τρόπο διαφορετικό και τις κοινωνίες και τις δημοκρατίες μας στην Ευρώπη. Θα λέγαμε λοιπόν ότι λίγους μήνες πριν τις ευρωεκλογές, για να παραφράσουμε την ιστορική ρίση, ένα μαύρο φάσμα πλανάται πάνω από την Ευρώπη, ακριβώς έτσι. Και όταν μίλησα πριν για τα πλήγματα της δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι τελικά είναι θέματα και πολιτικής βούλησης, είναι γιατί κυριάρχησε μαζί με την παγκοσμιοποίηση, γιατί το να διεθνοποιηθούν οι αγορές και φυσικά η τεχνολογική ανάπτυξη είναι κάτι φυσικό και κάτι που δεν μπορείς να σταματήσεις. Το ζήτημα είναι πώς το ρυθμίζεις, τι κανόνες βάζεις και πώς τελικά λειτουργεί αυτό. Λειτουργεί για τις κοινωνίες, λειτουργεί για τους θεσμούς, λειτουργεί για τους ανθρώπους, για την ευημερία, την ανάπτυξη, τα κοινωνικά δικαιώματα ή είναι μια διαδικασία που προχωράει με έναν αυτοσκοπό για την κερδοφορία, για την διαδικασία της επιβολής τελικά και στην πράξη του οικονομικού συστήματος, του χρηματοπιστωτικού, πάνω στην πολιτική και πάνω στους θεσμούς. Γιατί αυτό αντιμετωπίζουμε σήμερα και αυτό ζούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωζώνη από ένα σημείο και μετά, εκ των ενόντων και αποσπασματικά μέσα στην κρίση, αναπτύχθηκε θεσμικά και επίσης σε δυσαρμονία με τη συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή τη βασική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μάλιστα κατά την περίοδο της κρίσης είδαμε ολόκληρα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Λισαβόνας, όπως είναι τα κοινωνικά δικαιώματα, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες, κυριολεκτικά να παγώνουν, ιδιαίτερα για τις χώρες που ήταν κάτω από πρόγραμμα και μνημόνιο. Πίσω από όλη αυτή λοιπόν τη διαδικασία είναι και η πηγή και του ευρωσκεπτικισμού, αλλά και της αποδυνάμωσης των δημοκρατικών θεσμών. Γιατί αισθάνθηκαν οι πολίτες, οι λαοί, ότι πλέον μέσα από τους θεσμούς δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Και υπήρχε και υπάρχει ο κίνδυνος ότι η αντίδραση είναι ότι μετά οδηγήσει σε μια ιδιώτευση και σε μια προσπάθεια να βρεις λύσεις ατομικές, δεν πιστεύεις πια στη συλλογική δυνατότητα των λύσεων, είτε να συμπαρασύρεσαι
μέσα από ακραίες φωνές και λογικές και δεν είναι τυχαίο ότι στην Ευρώπη βλέπουμε διάφορους ακροδεξιούς ή αντισυστημικούς λαϊκιστές ηγέτες να, με διάφορες ευκαιρίες να επιβεβαιώνονται και να έχουν συνεχώς πιο ισχυρά εκλογικά αποτελέσματα. Και έτσι η Ευρώπη σε δύο μεγάλες κρίσεις τα τελευταία 10 χρόνια. Την κρίση αφενός, που την αντιμετώπισε με μια στενόμυαλη, μονοδιάστατη ιδεολειπτική πολιτική λιτότητας. Ενώ η Αμερική έκανε μια άλλη επιλογή τότε με τον πρόεδρο Ομπάμα σε μια πιο επεκτατική αντιμετώπιση της κρίσης. Αλλά και στην προσφυγική κρίση, είδαμε επίσης η Ευρώπη εκεί να έχει αδυναμία να λειτουργήσει συλλογικά και θεσμικά με όρους αλληλεγγύης, να έχει αποτύχει να μπορέσει να τις διαχειριστεί αυτές τις κρίσεις με τρόπο αξιόπιστο και συλλογικό. Και το ζήτημα είναι, για να φτάσω στην ουσία και για να μην μακρηγορήσω, σήμερα ποιος είναι ο δρόμος μπροστά. Γιατί πρέπει να δίνουμε και μία προοπτική. Δεν αρκεί φυσικά να αναφέρουμε τα προβλήματα που τα ζούμε όλοι. Και να μην γελιόμαστε αν δεν αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος, που είναι η οικονομική και η κοινωνική πολιτική και η ανάγκη αλλαγή της, αλλά και επίσης και η συλλογική πολιτική βούληση σε διεθνές ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Και σε αυτή την περίοδο ζήσαμε και κάτι που είναι χαρακτηριστικό και είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τη συζήτηση για τη δημοκρατία που επιθυμούμε και αγωνιζόμαστε να έχουμε στον 21ο αιώνα. Και θα αναφερθώ στην έννοια του δημοσίου συμφέροντος. Το δημόσιο συμφέρον την περίοδο της κρίσης και της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής επικράτησης, αλλά και συνολικά στην παγκοσμιοποίηση, όπως συνολικά ο δημόσιος χώρος, η δημόσια διοίκηση, εδώ είναι και ο τομέας ευθύνης μου, που στοχοποιήθηκε η δημόσια διοίκηση όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και οι Βρυξέλλες, ευρωπαϊκή διοίκηση, είναι δημόσια διοίκηση που ζούμε, που όχι πως δεν υπάρχουν παθογένειες και εκεί γραφειοκρατίας, αλλά είναι μέσα σε μια λογική στοχοποίησης και απαξίωσης. Η έννοια του δημόσιου συμφέροντος ήταν να υφίσταται δύο μεταλλάξεις ή απαξιώσεις ή συρρήκνωση του περιεχομένου. Είτε να παρουσιάζεται ως ένα συγκυριακό κοινό συμφέρον το οποίο αναπτύσσεται κυρίως μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, τα οικονομικά συμφέροντα, το πώς νοείται σήμερα το κοινό συμφέρον, είτε να συρρυκνώνεται η έννοια του στο δημοσιονομικό δημόσιο συμφέρον. Και κυρίως αυτή είναι και η κυρίαρχη αντίληψη στην Ευρώπη, μη γελιόμαστε. Και μάλιστα το ζήσαμε, και αυτό ήταν και πλήγμα πάλι προς τους θεσμούς και τη δημοκρατία, και με την επιβολή ενός τεχνοκρατισμού, όπως ήταν η Τρόικα που ερχόταν στις χώρες που είχαν τα μνημόνια, που ήταν στην ουσία μία διαδικασία αυτοματισμού και μηχανιστικής μεταφοράς, χωρίς ανάλυση κοινωνική και συλλογική για τις ανάγκες της κάθε χώρας, της ευρωπαϊκής και της ιδιαιτερότητας, και με μία τιμωρητική διάθεση στην αρχή, το οποίο το ζήσαμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το δημόσιο συμφέρον όμως, η έννοια προέρχεται από το Δήμο, όπως η δημοκρατία. Δηλαδή το δημόσιο συμφέρον δεν είναι κάτι το οποίο προσδιορίζει ένα μέσο ενημέρωσης ή ταυτίζεται μόνο με τον προϋπολογισμό και με τη λογική κατά συνέπεια του να βάλουμε τον χρυσό κανόνα στο Σύνταγμα ή τους συσκελισμένους προϋπολογισμούς. Βλέπω εδώ και τον Μιχάλη Σπορδανάκη, τον καθηγητή, ο οποίος έχει εργαστεί πάρα πολύ για την αναθεώρηση του Συντάγματος τα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα μας, που, στην Ελλάδα, που γίνεται αυτή τη στιγμή και η διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Το δημόσιο συμφέρον είναι το συμφέρον που οργανωμένα δημοκρατικά και συλλογικά η δημοκρατία, οι θεσμοί καθορίζουν ότι έχει το περιεχόμενο που είναι προς όφελος. Άρα προϋποθέτει τη λαϊκή έκφραση, προϋποθέτει κοινοβούλιο, προϋποθέτει δημοκρατική νομοποίηση. Συνεπώς, για να κλείσω, για να κατοχυρώσουμε και να αποκαταστήσουμε και να ενισχύσουμε τη δημοκρατία, αυτό είναι προϋπόθεση όχι απλώς ελευθερίας και για τις κοινωνίες και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά είναι και όρος για να έχουμε ανάπτυξη βιώσιμη, για να έχουμε κοινωνία με ευημερία, με κοινωνικά δικαιώματα, που πραγματικά να εκφράζει και να δουλεύει προς όφελος όλων. Και επειδή η Λούκα Κατσέλη έχει δουλέψει για μια πολύ σημαντική έκθεση, όπου θα παρουσιάσει μετά, ακριβώς αυτή η συζήτηση ξεκινάει στην Ευρώπη. Δηλαδή για μια βιώσιμη
κοινωνική ανάπτυξη και ισότιμη ανάπτυξη. Υπάρχουν λοιπόν τα ερεθίσματα, υπάρχει ο προβληματισμός, δεν είναι ακόμα η επικρατούσα άποψη και πιστεύω ότι σε τρία επίπεδα θα δοθεί αυτή η μάχη. Πρώτα απ' όλα σε διεθνές επίπεδο, προσαρμογή των διεθνών θεσμών στα νέα δεδομένα, γιατί δυστυχώς έχουμε διεθνείς θεσμούς που είναι σε μια λογική ακόμα πρώτου 89, στην ουσία ακόμα ψυχροπολεμικής συγκρότησης, δεν έχουν προσαρμοστεί για να είναι αποτελεσματικοί στα νέα δεδομένα και φυσικά και οι οικονομικοί θεσμοί αντίστοιχα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει αναγκαστικά να ενισχύσει τη θεσμική, δημοκρατική και κοινωνική της διάσταση για να μπορέσει και κάθε χώρα από μόνη της δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις και τις απειλές του νέου περιβάλλοντος. Και φυσικά μία μάχη που δίνουμε και σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό ταυτόχρονα. Συνεπώς, το ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι αν το μέλλον της ανθρωπότητας και την ιστορία θα συνεχίσουν να τη γράφουν οι λαοί μέσα από ελεύθερη δημοκρατική βούληση ή κάποια εξωθεσμικά, οικονομικά, χρηματοπιστωτικά ή άλλα κέντρα τα οποία θα είναι ανεξέλεγκτα. Νομίζω ότι αυτή είναι μία απάντηση που αξίζουμε να απαντήσουμε θετικά και με συνεχή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Well, allow me to speak in English, because the working language of Chile is so speak English rather than my native Greek, but also because we have some non-Greek speakers in the audience. Now, what I'll do is summarize the first day of the Agora Dialogue Forum. Then Professor Cattelli will speak, or Adam will then summarize and single out some themes that emerged from the forum, and Professor Cattelli will speak to the Progressive Society report on sustainable equality. So, well, let me start by saying that the aim of Agora Dialogue is to provide a forum for people of various backgrounds who bring in their expertise and experience in their respective fields to reflect in common on big questions which are of paramount significance and impact on how we all live together. It is not an exclusively academic event. It's not just academics addressing non-academics from the white ivory tower. So it differs very much to what at universities we often call public engagement. So Agora Dialogue is more about cross-pollination rather than dissemination, if you allow me to mix my horticultural metaphors. Agora Dialogue is based on the belief that everyone can exercise their practical reason and acquire practical wisdom through communication with others, and therefore provides an environment of cooperation, and I would like to emphasize cooperation, which facilitates this. Now, the first day of the forum had a slightly different methodology to the second day. What we did was to consider some seminal readings from across time. We started from classical antiquity, went all the way to the late 20th century. And those readings, those seminal readings, prompted an informed discussion on some fundamental questions. And we tried, didn't always succeed, but we did try to relate those themes to the overall theme of the forum. And as Superior Solis has already said, the theme of the forum was the future of democracy. Now, one might think that what's wrong with democracy? Everything's hunky-dory. Maybe we're inviting trouble by asking what the future of democracy is. Well, I think it's quite obvious that there are issues with democracy. We do have good reasons to believe that there are flaws in institutional design, flaws which have been forced to the surface by surrounding developments, which lead to contradictions to the very point of democracy. So, the microphone. Oh, okay, very good.
So they lead to contradictions to the very point of democracy. To put it very simply, democracy might not be doing what we always wanted it to be doing. But there are also external threats to democracy. The minister very eloquently mentioned some. I would like to single out one that came out of the forum as well, and this is what in social and political theory we refer to as the decoupling of the social or economic and the political, which in simpler terms means that crucial questions of distribution of income and resources are now determined in non-democratic ways from centers which are beyond the reach of domestic democracies. And this is something that we've seen time and again over the past 10 years since the financial crisis. And I place the beginning of the financial crisis in 2008 rather than 2010 when it came to these shores. So all these developments urge us to reaffirm and re-express our commitment to democracy. Why it is that that we value democratic participation, democratic procedures, and to resituate democracy in the system of values that underpin our societies. Now, I'm going to try and do this as systematically as possible, but I will probably fail. I'll just single out some themes that emerged on the first days, or early on, but recurred later in more specific and more concrete contemporary contexts. Well, first of all, what is wrong with extreme injustice? Injustice which can take either the form of impermissible constraints, imposition of impermissible constraints to freedom, or extreme inequality. Now, some might think that there's nothing wrong with injustice, so long as some good things flow from it for some other people. So if some people benefit from injustice, then that's fine, that's something that we can accept. More frequently, though, we tend to turn a blind eye to injustice. And it's a lot easier to do so these days when injustice generally, or at least extreme injustice, happens somewhere far away from us. Our everyday practices might have an impact on people who live in conditions of injustice thousands of miles away. So when we buy goods at low prices from big corporations, from big stores, we don't really think of the sweatshops in Bangladesh or China where those goods are produced by children, by people who are severely unpaid. But when we are confronted with such injustices, we find them unpalatable. We can't tolerate it. When we are confronted with the image of children in sweatshops, we do have a gut feeling that something has to be done about that. So it is important to reaffirm that, to reiterate that, and to try and tease out the principles of justice that we want to guide our actions as individuals, but more importantly, as a society. Another theme had to do with the connection, the relationship between justice and democracy. Can you have one without the other? Can you have a just state that is undemocratic? And can you have a democratic state that is unjust? In other words, is injustice a pathology of democracy? If there is injustice, does that mean that democracy doesn't work correctly? Now, if we think of justice and democracy as flowing from the same source, that is, from the equal moral worth of all individuals, of all members of the political community, then we will see that there is a much stronger connection between the two than a lot of people assume. We also discussed the idea of a social contract, a familiar idea from the history of political philosophy, and it's the idea that there is an agreement, either tacit or explicit, between all of us, all the members of the political community, on the terms of social cooperation, the terms on which we will live together. Now, is that idea still relevant?
And if it is, if there is such an agreement, what are its terms? Might it be time to rethink the terms of the social contract? Might it be time to reconsider our priorities and our commitments? And Luca will speak more to that, because the report on sustainable equality is very much expressed in the terms of a new social contract, but on a new basis, a renegotiation of terms of the social contract. We also discussed at great length what it is that compromises democracy on in our days, on the first day. We talked a lot about technology and how that has facilitated the manipulation of people's, of citizens' preferences and their motivations through disinformation, and how this is it results in a corrosion of the public sphere, which might have long-lasting effects on our democracy. But we also talked what I mentioned earlier, this decoupling of the social, economic from the political. Now, what were the outcomes of the first day? You might be disappointed to hear, or not surprised to hear, that we didn't have any concrete outcomes. And the immediate outcome was that those themes that we touched upon on the first day were relevant on the second day and were applied to real specific contexts. But the long-term outcome, I think, will be revealed once all participants go back to their field of social activity and they bring those reflections, the reflections in common, to their places of work. But possibly the most important outcome of the last weekend is that Agora Dialogue, under the tireless and selfless leadership and guidance of Dinos Tomazos, is establishing itself as an important international forum which can inform policymaking, but also business practice and practices all the way across the social world. And it is even more important that this Agora Dialogue takes place here on Cyprus, at the southeasternmost point of Europe, with its rich and diverse culture, but also a very wide horizon of possibilities. I think that was a very good summary of all the most important topics discussed. So I'll just try to be brief and just mention a few more. Now, I was privileged to chair this, to co-chair this commission together with Paul Rasmussen, who was the ex-Prime Minister of Denmark and head of the Social Democrats of the Euro Parliament. We concluded that there were 30 members in that committee and supported by trade unions, NGOs, and so on. Now, what were the four or five major questions that we put for ourselves and we tried to answer? The first one is that the European project today is not a sustainable project unless you have radical changes in its rules, its policies, and its governance. The reason being that if we continue to go as we along, inequalities are growing to such an extent, poverty is growing, and there are signs that, which we see in political processes, of a delegitimization of the whole political process and the democratic process in Europe. Now, a few things about the state of inequality in Europe, because we think that Europe is much more equal than the US. It turns out that's not the case. Income inequalities are higher in the EU today than in the United States. And over 118 million Europeans, including thousands of children, are at risk of poverty or social exclusion. At the same time, that as was already said, 5%
of the richest Europeans own over 40% of European private wealth. The gender pay gap, the difference in wages between men and women in Europe, is higher in Europe than in the United States. An interesting indicator is what social class mobility. How fast does one leave one low-income group to move to higher-income groups? Well, it turns out that upward intergenerational social class mobility is higher in the United States than it is in Europe. And the interesting thing is that the usual culprits are different. It's Germany and Sweden which has the lowest mobility, and Greece has one of the highest, which is very, very interesting. Unemployment is high. The number of young people, neither in employment, education, or training, is still above the 2008 level. More than one third of Europeans live in financial insecurity. About 40% of Europeans are unable to face unexpected expenses. Almost 10% of Europeans are unable to keep their house adequately warm. And almost 2 out of 10 Europeans do not have enough space to live. So inequalities are growing in Europe, and living standards are deteriorating for a large segment of the what was considered middle class, lower middle class, and certainly the underprivileged groups in Europe. And that creates tremendous tension in Europe. The second question that we posed was, to face these challenges, do we need Europe today? Or can we face these challenges, each member state by itself? And the answer we collectively gave was that no, we need Europe today more than ever. The reason being that in today's globalized and unregulated markets, it is only Europe that can deliver public goods and serve the public interest in the way that Marilisa Xenoyannakopoulou spoke about. Why? Because no single government can manage by itself, for example, migration flows, if it wants to, and the influx of asylum seekers. No single government can by itself mitigate environmental hazards and meet the challenges of climate change. No single country can itself can bargain or regulate large footloose transnational corporations, including large banks, which dominate our global system. No single government can supervise effectively international banks. No member country by itself can stop tax evasion when you have tax havens where people move their money into, and these tax havens fall outside national jurisdictions, and so on. But a Europe of 500 million has the bargaining power in the international organizations, in the international scene, to produce outcomes. So, as globalization proceeds, as markets get more integrated, you need Europe, and you need a strong Europe to be able to deliver these public goods for the benefit of us all. So, if there is a problem with present Europe, and we need Europe more than ever, what can we do? The answer we give is we need to change Europe, and to change Europe in a way that is feasible today, given all the constraints that we know. But we have to be bold and produce a different paradigm about Europe. So this report actually presents this new paradigm. It has a new vision. We have some slides that Ioana will show, but that's okay. That's enough. So it has a new vision, a vision that is compatible, and we tried in our recommendations to build it around things which are feasible and which are politically feasible, even though they have to be radical.
So the starting point is Article 3.3 of the treaty, which talks about the sustainability and the need for Europe to work for the sustainable development based on balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvement of the quality of the environment. That's what is said in Article 3.3 of the treaty. And further on a little bit, it says that the European Union should combat social exclusion and discrimination and shall promote social justice and protection, equality between women and men, solidarity between generations, and protection of the rights of the child. So the vision of Europe that Article 3.3 embeds is for an inclusive, just and sustainable Europe that promotes well-being for all and a decent future for its citizens. So this is the vision that we have for Europe. Can we translate this into policies? And how can we do it in a realistic fashion? Well, the report and the Commission adopted a strategy that, in our views, is politically realistic. Namely what? 3 years ago, 193 countries signed the Sustainable Development Goals in the UN. A set of goals, 17 goals, as kind of umbrella goals, kind of furthering social progress, economic progress, and environmental progress. So the idea was to build all of our European governments, including the Cypriot government, the Greek government, have signed the SDGs. For the past 3 years, we have done nothing, even though we are supposed to deliver on these goals by 2030. The goals last from 2015 to 2030. So what can be done about it? We actually take the notion of sustainability and translate it into a policy agenda for Europe. And the notion of sustainability is to link policies and policy measures to span and to kind of bring the linkages between the three elements of that triangle, namely economic and prosperity, economic prosperity, social progress, and environmental sustainability. If you see what we have right now, we have all kinds of treaties and discussions about the climate change and so on. And this, we have focused our policy discussions on the links between the economy and the environment. Very little has been done in terms of linking the economy to the social needs, and the social to ecological. We see today in France the protests against the rise of the energy prices. This is a good indication of why policies that cater only to environmental concerns are going not to be easily accepted, because they do not face at the same time the social cost. Who is going to pay for that? And if you do not at the same time develop the social infrastructure, the transportation, etc., so that the people do not have to see their living standards eroded even more because of the higher energy prices, then you get into an impasse, a political impasse at this point. So the idea is to bring out a policy agenda that respects economic, social, and ecological considerations and can be feasible. Therefore, in terms of this diagram, bringing the links between the three elements of transformation, the economic, the social, and the ecological or environmental. Now, based on that strategy, we've come up in this report, which I urge those of you who are in the audience to download from the Progressive Society website, on sustainable equality. And it is a sweeping, it has
it's a policy agenda of 100 specific recommendations that, in the view of the Commission, can be implemented right away, which furthers this agenda of sustainability and based for social progress, for well-being for all and not for a few. Now, there is an important aspect which characterizes the agenda, namely that it's organized around 5 areas of policies. One, which we call power to the people, is actually how to increase the voice and representation of European citizens, but also of collective units. How do you strengthen trade unions? How do you strengthen consumer associations in Europe? How do you make Europeans feel part of the process of policy design, implementation, monitoring, and evaluation? How do you strengthen the social economy and in Europe? And what specific measures can we do for the NGO communities and for all the associations and the European organizations? How do you empower Europeans to be much more active and to participate in decision making in Europe? So the first set of proposals come under the umbrella of power to the people. The second, I don't have time to get into all the proposals, I'll just pick a few of them. On reshaping capitalism, it's a pretty ambitious term. It's actually how do you intervene in markets and specific markets to produce more equitable outcomes and to promote social progress. For example, we are coming out in favor of a financial Europol. In other words, having an agency in Europe that would look after fraud or scandals of banks, of large corporations, and so on, and to put sanctions on practices of large corporations or banks, which we have seen with the Volkswagen case or with the banks, etc., etc. A European directive putting forward what we call a corporate social responsibility passport for big firms doing business in the European, in the single market, and how they need to abide with their social responsibility. A digital tax. We have at least 2 large corporations, Amazon and Google, having more than $1 trillion income right now. So what can you do? Well, do you go forward and do you propose a digital tax? Yes. And a series of European, as I said, a European enforcement agency. How do you, can you tax more effectively corporate profits? Have an imposition of European-wide net wealth tax and so on. So there are a series of, and how do you improve supervision for large banks with public representatives on bank boards? So these are some of the recommendations under the reshaping capitalism. On social justice for all, it's a package, it's a series of measures for a new and effective European anti-poverty plan to reduce the number of people at risk of poverty by 25 million for 2030, adopting, for example, a framework directive for adequate minimum income, a European activity right for long-term unemployed, a transition plan from minimum wages to living wages, and so on. A European child guarantee, something which for the past 2 years is in the process of being adopted, and it's very close to be adopted, a European child guarantee so that every child does not face poverty or marginalization. So under the social justice for all is all the recommendations that have to do with the social Europe, if you want. The social ecological progress is the last of the 4, which looks at the linkages between environmental transition and social.
the issue of who pays for the environmental transformation that needs to take place. And there, which is an interesting concept, we're talking about what is called a just transition, namely that the transition from a green to a green agenda has social costs. So we need to mitigate these social costs by alternative policies, and we outline the policy measures that this can be done. And let me have a few seconds on enabling change, because both Europarlament members and the wider European community, which has read the report, has been arguing is, okay, is this feasible? Can it be done? How do we translate this into everyday policies for member states? And under enabling change, we are proposing very specific governance changes that could enable change to take place. And to me, this is probably the most important recommendation. We are actually proposing that we institute what we call a sustainable development cycle built around a sustainable development pact. What we have right now is a so-called growth and stability pact. The growth and stability pact looks at two fiscal indicators, the deficit to GDP ratio and the debt to GDP ratio, as the two fiscal indicators that guide policy making in member states. And these are being monitored in the so-called European semester every year on an annual basis. And based on this, we've had programs for each country, including Greece, Cyprus, and so on, or for the EU. Well, what we are proposing is to replace this growth and stability pact with a sustainability pact, where instead of having the two indicators, the two fiscal indicators that I mentioned before, we have a list of indicators which include social indicators, such as the level of poverty, the level of unemployment, inequality, and environmental also indicators that would guide the mix of policies on an annual basis, reviewed and recommended through the European semester process. And the other, if you want, new thing in this report is that we are proposing two boards, which I find very important, to monitor and evaluate policies, regulations, and outcomes. Just to say that the IMF, in its workings, has an independent evaluation agency that looks at the IMF standby programs and evaluates them, regardless of whether you agree or not agree with the reports. The European Commission has none. There is no monitoring and evaluation of policies and outcomes in the European Union. So we are actually, member states and are in the process, Greece, we are in the process right now of legislating an observatory for monitoring and evaluating policies for the first time. I'm sure Cyprus probably doesn't have something equivalent either. But the Commission doesn't have it either. So we are recommending two boards, one to monitor and evaluate regulations, and one outcomes in terms of the sustainability goals and the scoreboard that is being included in this process. So, this is an ambitious plan. It's a guide, it's a basis for discussions in the post-election period between 2019-2024. It has become a text which is being currently discussed between, across at least three parties in Europe, the Social Democrats, the Greens, and the left. In my view, it has elements which can be extremely useful for an agenda for change, even for conservative parties. So it's not only for
doesn't cater only to one particular party, because unless we change the framework and the model with which we look in Europe, one from growth to well-being and from fiscal stability or financial stability to one of sustainability, then the European project itself is at risk. So we had a chance at the Agora Forum to discuss the report. Improvements can be made on it, but at least it's a basis to guide our discussions in the future.